Σας καλωσορίζουμε στην εκδήλωση της Δημοτικής Κίνησης Εργατική Αντεπίθεση στο Δήμο Γαλατσίου εν ώψη των Δημοτικών και Περιφερειακών Εκλογών της 8ης Οκτωβρίου, οι οποίες πραγματοποιούνται λίγους μόνο μήνες μετά από τις διπλές εκλογές, οι οποίες έδωσαν στη Νέα Δημοκρατία του Μητσοτάκη νέα όθηση για νέες σκληρότερες επιθέσεις ενάντια στην εργατική τάξη. Μέσα σε λίγους μήνες, το πολυδιαφημιζόμενο επιτελικό κράτος κατέρευσε και αποκαλύφθηκαν τα πρώτα δείγματα της ακραίας νεοφιλελεύθερης πολιτικής που θα εφαρμόσουν εάν δεν τους σταματήσουμε με τους αγώνες μας. Αυτοί θα ζουν με τα πλούτη τους και τους νόμους τους που θα διασφαλίζουν τις αυθαιρεσίες τους και εμείς, οι από κάτω, θα αφινόμαστε στην τύχη μας να πνιγόμαστε, να κεγόμαστε, να πεθαίνουμε για ένα μεροκάματο στα σύγχρονα εργασιακά κάτεργα και αν καταφέρουμε να επιβιώσουμε, να βρισκόμαστε στην καθημερινή απόγνωση της φτώχειας και της ακρίβειας. Ήδη η Νέα Δημοκρατία ψήφισε ένα ακόμη αντεργατικό νομοσχέδιο που θα φορτώσει στις πλάτες των εργαζομένων νέα δεινά, αφαιρώντας σταδιακά κάθε εργασιακό και κοινωνικό δικαίωμα που έχουμε κατακτήσει με τους αγώνες μας τα τελευταία 100 χρόνια. Σε αυτό το πλαίσιο, οι εκλογές αυτές είναι σημαντικές, γιατί θα αναδείξουν τις δυνάμεις εκείνες που θα παίξουν ουσιαστικό ρόλο στη συνέχιση ή όχι αυτών των νεοφιλελεύθερων και μνημονιακών πολιτικών, που με ζήλο εφαρμόζουν οι μνημονιακοί δήμαρχοι φερέφωνα των κυβερνήσεων, αυτοί που έχουν κάνει τις πόλεις μας μη λειτουργικούς, τσιμεντένιους εργολαβικούς παραδείσους, με έργα που δεν προσφέρουν τίποτα στη ζωή των πολιτών και αν συμβάλλουν κάπου πρέπει να τα πληρώνουμε και από πάνω για να ταΐζονται με ζεστό χρήμα οι τσέπες των επιχειρήσεων και των επενδυτών. Ως Δημοτική Κίνηση Εργατική Αντεπίθεση, κατεβαίνουμε στις εκλογές στον Δήμο Γαλατσίου για να προτάξουμε μια αντικαπιταλιστική πολιτική που παλεύει για την υπεράσπιση των συμφερόντων των εργαζομένων, των φτωχών λαϊκών στρωμάτων και της νεολαίας, για να αναδείξουμε εν τέλει μια πολιτική και πρακτική με κέντρο τον άνθρωπο και τις ανάγκες του. Με την προώθηση δομών αυτοοργάνωσης για την ενεργοποίηση των πολιτών μέσα από επιτροπές, συνελεύσεις σε γειτονιές, χώρους δουλειάς και σχολεία, ώστε να κάνουμε το Δήμο μας ένα πραγματικό όργανο τοπικής αυτοδιοίκησης που θα είναι ασπίδα προστασίας ενάντια στην φτώχεια, την αναργία, την εξαθλίωση και τον ρατσισμό. Για να υπάρχει μια φωνή αντιπολίτευσης υπέρ των εργατικών συμφερόντων που θα ενημερώνει και θα κινητοποιεί τους δημότες. Η εργατική αντεπίθεση στοχεύει στο να συνδέσει τα μικρά και μεγάλα τοπικά προβλήματα με τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η κοινωνία συνολικά. Γιατί η κατάσταση στους Δήμους δεν είναι διαφορετική από την κατάσταση διάλυσης στην οποία βρίσκεται ολόκληρη η χώρα. Ιδιωτικοποιήσεις, ακρίβεια, ξεπούλημα της λαϊκής κατοικίας και εργασιακός μεσαίωνας. Στο ψηφοδέλτιό μας συμμετέχουν αγωνιστές, μέλη διοικήσεων σωματείων, συνδικαλιστές εργαζόμενοι που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή υπεράσπισης των εργατικών δικαιωμάτων, εκπαιδευτικοί με σημαντική συμβολή στους αγώνες για δημόσια και δωρεάν εκπαίδευση, άνεργοι και συνδικαλιστές φοιτητές με ενεργό δράση στο φοιτητικό κίνημα. Θα δώσω τώρα το λόγο στον υποψήφιο δήμαρχο Σταύρο Σκεύο, συνδικαλιστή και εργαζόμενο στις τηλεπικοινωνίες, για να μιλήσει για το πρόγραμμα και τις θέσεις μας. Ήδη αυτές τις μέρες, κάνοντας την καμπάνια μας, μοιράζοντας το κείμενό μας, κολλώντας την αφίσα μας στους κεντρικούς δρόμους, στις γειτονιές, στα σχολεία του Δήμου, είναι ξεκάθαρο, όπως ήταν αναμενόμενο άλλωστε, τι πραγματικά απασχολεί τους εργαζόμενους, τα λαϊκά στρώματα, τους νέους ανθρώπους και στο Δήμο μας όπως και σε όλη τη χώρα. Τους απασχολούν πρώτα-πρώτα αυτή η τεράστια καταστροφή που είχε μεγάλο κόστος και σε ανθρώπινες ζωές με τις πυρκαγιές και τις πλημμύρες και που πρόκειται να επιβαρύνει και το περιβάλλον και την ακρίβεια και γενικά δείχνει αυτό το μπάχαλο στο οποίο έχει οδηγήσει η πολιτική των ιδιωτικοποίησεων που είπε πριν και η συναγωνίστρια η Αναστασία. Τους απασχολεί βέβαια η τεράστια ακρίβεια και είτε το θέλουν είτε όχι οι επίσημες παρατάξεις. Ο κόσμος δεν αποσυνδέει το πρόβλημα αυτό και από το ζήτημα των δημοτικών εκλογών. Μία ακρίβεια που έχει φέρει ένα μέσο νοικοκυριό, ο μισθός του να τελειώνει στα μισά του μήνα και να μην μπορεί να τα φέρει βόλτα. Τους απασχολούν οι πληστηριασμοί πρώτης κατοικίας για μικροχρέη, την ίδια στιγμή που βλέπουν παντού μία τεράστια λαιλασία του κρατικού χρήματος από κάθε μεγάλο επιχειρηματία και μεγαλόσχημο. Και βέβαια, όσο κι αν επιχειρείται σε αυτές τις δημοτικές εκλογές να σβηστεί ξανά το θέμα των ιδιωτικοποιήσεων, δεν έχει ξεχαστεί
το έγκλημα που έγινε στα Τέμπη με τους 57 νεκρούς και τα συμπεράσματα που αθόρμητα έβγαλε τόσο πολύ κόσμος ότι ναι, δεν ήταν κάτι τυχαίο, είναι αποτέλεσμα των ιδιωτικοποίησεων που δολοφονούν. Και φυσικά, την ίδια στιγμή που στα κανάλια παίζει το ζήτημα, υποτίθεται των διαφόρων ΠΑΣ και πώς θα συνεχιστούν κουτσουρεμένα και ποιοι θα είναι οι ωφελούμενοι από αυτά τα καινούργια ψίχουλα της κυβέρνησης, απασχολεί πάρα πολύ τους εργαζόμενους και τα λαϊκά στρώματα τι θα γίνει με τους τεράστιους φόρους, μιας και παντού ακούμε και έτσι είναι ότι πρέπει να βγάλουμε αυτά τα πρωτογενή πλεονάσματα τα οποία υποτίθεται εγγυώνται την ανάπτυξη, την ανταγωνιστικότητα, την επενδυτική βαθμίδα και ούτω καθεξής. Με όλα αυτά λοιπόν θέλω να πω πάρα πολύ απλά ότι οι εργαζόμενοι, ο λαϊκός κόσμος, οι νέοι έχουν μία πολύ καλή συνέστηση τι παίζεται πραγματικά σήμερα στη χώρα μας. Με αυτή την έννοια τι παίζεται και στις δημοτικές εκλογές. Όσο και αν δίνεται πάντα μία πρόσωψη ότι τάχα μου, και θα αναφερθώ ξανά σε αυτό, οι δημοτικές εκλογές αφορούν όχι αυτά τα τεράστια προβλήματα, αλλά κάποια άλλα δήθεν που τα ονομάζουμε τοπικά προβλήματα και θα μιλήσουμε για αυτά και λίγο στη συνέχεια. Βέβαια, πρέπει να πούμε το εξής, ότι έχουν επέλθει τρομακτικές αλλαγές, αντιδραστικές αλλαγές, αντιδημοκρατικές αλλαγές τα τελευταία χρόνια σε αυτό που ονομάζεται κατ' επίφαση τοπική αυτοδιοίκηση. Ήδη από την προηγούμενη τετραετία η κυβέρνηση του Μητσοτάκη άλλαξε τους νόμους που ισχύουν για τους Δήμους και τις περιφέρειες. Επιτρέπεται πια ο Δήμαρχος να βγαίνει με 43% συν μία ψήφο. Είναι κάτι που σαφώς νοθεύει δηλαδή και την έννοια ότι ψηφίζουμε για Δήμαρχο και βέβαια με ένα τέτοιο ποσοστό καταλαμβάνει άμεσα το 60% των θέσεων στο Δημοτικό Συμβούλιο. Δηλαδή είναι ένα υπερενισχυμένο σύστημα ψήφου που δίνει άμεσα έναν απόλυτο έλεγχο πάνω στο Διοικητικό Συμβούλιο, στο Δημοτικό Συμβούλιο. Έχει μπει ένα όριο αντιδημοκρατικό του 3% για να μπορείς να εκλέξεις Δημοτικό Σύμβουλο, το οποίο βέβαια χτυπάει κάθε αγωνιστική, κάθε πραγματικά αριστερή φωνή, όπως είναι και το δικό μας ψηφοδέλτιο. Και πράγμα που είναι πάρα πολύ σημαντικό, οι πιο κρίσιμες επιτροπές, οι οποίες παίρνουν ουσιαστικά όλες τις αποφάσεις και έχουν πλέον παρακάμψει και τα ίδια τα δημοτικά, υποκαταστήσει μάλλον, με συγχωρείτε, και τα ίδια τα δημοτικά συμβούλια, ουσιαστικά διορίζονται από την κυβέρνηση, σε συνεργασία με την πλειοψηφούσα δημοτική παράταξη, προκειμένου εκεί να έχουν έναν απόλυτο και αδιαφανή έλεγχο, μιας και εκεί παίρνονται όλες, ξαναλέω, οι πραγματικές ουσιαστικές αποφάσεις που αφορούν το μοίρασμα σε κονδύλια, τα μεγάλα έργα και ούτω καθεξής. Την ίδια στιγμή που συμβαίνει αυτό το μίνι πραξικόπημα ουσιαστικά στην τοπική αυτοδιοίκηση, είναι γνωστό σε όλους ότι όλες οι υπηρεσίες, όλα τα προγράμματα, όλες οι σε εισαγωγικά παροχές, οι οποίες έχουν περάσει στη δικαιοδοσία των Δήμων, η ποιότητά τους υποβαθμίζεται διαρκώς, όλο και περισσότερο συνοδεύεται από το λεγόμενο αντίτιμο ή συμμετοχή, δηλαδή πρέπει να πληρώσουν οι δημότες γι' αυτό, είτε αφορά κάποιο οδείο, είτε αφορά κάποιο μάθημα καλλιτεχνικών, είτε οτιδήποτε άλλο. Και βέβαια, είναι γνωστό ότι αυτό αφορά και τα τροφεία των βρεφονηπιακών σταθμών, όπου είναι όλο και πιο δύσκολο να βρεις μία θέση, μία οικογένεια από νέους γονείς. Την ίδια στιγμή, και θα πούμε περισσότερα γι' αυτό και παρακάτω με συγκεκριμένα πράγματα που γίνονται εδώ επί Δημαρχίας Μαρκόπουλου στο Γαλάτσι για πολλά χρόνια, την ίδια στιγμή η νέα μόδα είναι, υποτίθεται, οι λεγόμενες αναπλάσεις, που υποτίθεται κάνουν τις γειτονιές, και όχι μόνο βέβαια στο Γαλάτσι, πνεύμονες πράσινου κτλ., που στην πραγματικότητα γιατί πρόκειται. Πρόκειται για έργα οικοπεδοποίησης, για έργα τσιμεντοποίησης, για έργα που μετατρέπουν χώρους σε παραλλαγές των μολ και που έχουν αποκλειστικό κριτήριο μια εμπορευματοποιημένη λειτουργία προς όφελος πάλι εργολάβων και επιχειρηματιών. Αυτά είναι τα λεγόμενα έργα βιτρίνας,
τα οποία πολύ φοβόμαστε και εμείς σαν ψηφοδέλτιο εδώ στο Δήμο, ότι πολύ πικρά θα έρθουμε κάποια στιγμή να ανακαλύψουμε ότι είναι έργα που γίνανε σε βάρος των πραγματικά κοινοφελών έργων και υποδομών που χρειάζονται των αντιπλημμυρικών και άλλων έργων προστασίας, μιας και πρέπει να υπενθυμίσουμε, πράγμα για το οποίο βέβαια οι επίσημες παρατάξεις δεν λένε κουβέντα, ότι δεν ζούμε απλά στο Δήμο Γαλατσίου, ζούμε και στο λεκανοπέδιο της Αττικής, όπου η ποιότητα ζωής υποβαθμίζεται ραγδαία, λόγω και της τεράστιας περιβαλλοντικής καταστροφής όπως είχαμε το καλοκαίρι με τις πυρκαγιές. Τέλος, δεν υπάρχει καμία προσπάθεια και καμία πρόνοια από τους Δήμους, από τις δημοτικές παρατάξεις που ασκούν τη διακυβέρνησή τους, μιας και έχουν μετατραπεί ουσιαστικά, όπως πολύ σωστά είπε και η συναγωνίστρια Αναστασία, σε φερέφωνα, σε μακρύ χέρι της μνημονιακής νεοφιλελεύθερης πολιτικής που ασκούν οι κυβερνήσεις, δεν υπάρχει καμία πρόνοια για τα μεγάλα προβλήματα της φτώχειας, της ακρίβειας. Και βέβαια οι Δήμοι είναι οι πρώτοι από τους πρώτους που προωθούν την παγίωση των ελαστικών εργασιακών σχέσεων, αναπαράγοντας αυτό το τεράστιο πρόβλημα για τους εργαζόμενους και ειδικά για τους νεότερους, για τους νεότερους εργαζόμενους. Εάν κάνουμε μία πολύ απλή μετάφραση αυτών των πραγμάτων που τα ζει όλος ο κόσμος, όλοι οι εργαζόμενοι, όλα τα φτωχά λαϊκά στρώματα και η νεολαία σε όλη τη χώρα. Αν κάνουμε μία απλή μετάφραση εδώ πέρα στο Γαλάτσι, να πούμε ότι η Δημαρχία του Μαρκόπουλου ανήκει σε αυτή την περίπτωση που είναι η 99,9% που όσο λένε ότι τα πάνε τέλεια στα λεγόμενα τοπικά προβλήματα, που με κάποιο μαγικό τρόπο τα θεωρούν αποσυνδεμένα τελείως από τα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι και τα λαϊκά στρώματα, όσο λοιπόν λένε ότι τα πάνε πολύ καλά σε αυτά, μιλάνε ουσιαστικά μόνο για επιμέρους πράγματα, για καμιά ασφαλτόστρωτη, για την καθαριότητα και αυτά με έναν κάπως έτσι επιδερμικό και κάλπικο τρόπο. Για παράδειγμα, η παράταξη του Μαρκόπουλου που πρόσφατα παρουσίασε και το έργο της, λέει ότι υποσχέθηκα έργα 6 εκατομμυρίων και έκανα έργα 43 εκατομμυρίων, οπότε είμαι επιτυχημένος και πρέπει να ξαναεκλεγώ. Θα έπρεπε ουσιαστικά να δούμε μία προς μία όλες αυτές τις συμβάσεις και όλες αυτές τις περιπτώσεις για να φανεί στην πραγματικότητα η τεράστια διανομή και λαιλασία κρατικού χρήματος σε βάρος μας, που πάει δηλαδή σε κάθε λογής εργολάβους. Για παράδειγμα, να έρθει στην επιφάνεια και να συζητηθεί, αλλά και να κινητοποιηθούμε γι' αυτό οι εργαζόμενοι και οι νέοι στο Δήμο, πώς δόθηκαν 11 εκατομμύρια ευρώ για την ανακαίνιση του παλιού κινηματογράφου Ζαΐρα, που δόθηκαν καρφωτά από το Υπουργείο Ανάπτυξης του γνωστού σε όλο μας Άδωνη Γεωργιάδη, και μέσα σε 6 μήνες αυτά είχαν καταλήξει να τα καρποθεί ένας και μόνο εργολάβος, ο οποίος εμφανίστηκε να είναι στον διαγωνισμό και ο οποίος δεν έκανε ούτε καν μία έκπτωση της προκοπής, παρά μόνο την ελάχιστη που προβλέπει σε αυτές τις αναθέσεις ο νόμος. Και αυτό για να καταλήξει να γίνει τι, έτσι, μία παραλλαγή, ξαναλέω, ενός έργου τύπου μολ, που για 100 θέσεις θεατών στον κινηματογράφο προβλέπονται 50 θέσεις πάρκινγκ. Για να έχουμε μία μικρή εικόνα πώς κινείται στην πράξη αυτό που λέμε μία αρπαγή των δημόσιων χώρων και μία εμπορευματοποίησή τους. Αυτά δε τα ποσά των 11 εκατομμυρίων και τα λοιπά είναι σε προκλητική αντίθεση με το ποσό που έχει προϋπολογίσει και δίνει το Υπουργείο Υγείας για τα σχολεία εδώ στο Δήμο στο Γαλάτσι, που είναι μόλις 200.000 ευρώ, ποσό που αρκεί ίσα-ίσα για μία ψευτοσυντήρηση, κανένα μπογιάτισμα και ούτε καν δηλαδή για τα στοιχειώδη λειτουργικά έξοδα. Αυτά λοιπόν είναι παραδείγματα αναθέσεων, υπερτιμολογήσεων, μέσα από τις οποίες δεκάδες και εκατοντάδες εκατομμύρια χάνονται σε σύγκριση με το αν αυτά τα έργα ήταν άλλου είδους, ήταν αλλιώς σχεδιασμένα, ήταν αποφασισμένα και ελεγχόμενα από επιτροπές όπου θα έχουν κινητοποιηθεί οι ίδιοι οι κάτοικοι και οι δημότες, και βέβαια αν εκτελούνταν από δημόσιες τεχνικές υπηρεσίες, δηλαδή αν επικρατούσε μία λογική δημόσιων παραγωγικών και κοινοφελών επενδύσεων, για την οποία βέβαια κανείς από αυτούς δεν λέει τίποτα, μιας και συνέχεια εξεμνούν τη λεγόμενη επιχειρηματικότητα.
Έτσι βέβαια, είναι δεδομένο ότι λείπουν σε εισαγωγικά και πάντα θα λείπουν λεφτά, για παράδειγμα, για να καταργηθούν τα τροφεία στους βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς, για να καταργηθεί κάθε συμμετοχή, δηλαδή επιβάρυνση των συνδημοτών για τα προγράμματα του Δήμου που συμμετέχουν. Δεν θα ακούσουμε βέβαια ούτε μια κουβέντα από την παράταξη του Μαρκόπουλου, το γαλάτσι αυτοδιοίκηση για τον άνθρωπο, για τα παραπάνω, ούτε θα ασχοληθεί με κάτι που θεωρεί δεδομένο, ότι και στο Δήμο μας προσλαμβάνονται πάντα μόνο συμβασιούχοι, σε εργασιακή ομοιρία που ανακυκλώνεται και ανακυκλώνεται και ανακυκλώνεται, όπως για παράδειγμα οι πρόσφατες προσλήψεις που έγιναν δεκάμινων εργαζομένων στον τομέα του πολιτισμού. Ούτε θα ακούσουμε καμία σοβαρή διεκδίκηση την οποία να απευθύνουμε με αποτελεσματικό τρόπο προς την κεντρική κυβέρνηση απέναντι στην απειλή του κυκλοφοριακού χάους που έρχεται όλο και πιο κοντά, μιας και ανοίγει εδώ πέρα το μετρό. Ούτε θα ακούσουμε για την πραγματική απειλή, και πρέπει να ανησυχούμε γι' αυτό, τσιμεντοποίησης ακόμα και στους χώρους που μέχρι στιγμής υποτίθεται υπάρχει δέσμευση και υποσχέσεις για ανάπλυση και πράσινο, όπως το Λατομείο ή στο Λόφου Κόκκου. Στο τέλος, αυτό είναι και αποτέλεσμα, λέμε εμείς, ενός ιδιαίτερου αντιδημοκρατικού τρόπου που ασκείται η διοίκηση του Δήμου, που όπως και σε άλλους Δήμους δημιουργείται ένα είδος τοπικό καθεστώς, έτσι που ανακυκλώνεται φορά τη φορά. Δηλαδή έχουμε την πλήρη απουσία ενεργούς τοποθέτησης και παρέμβασης σε όλα αυτά τα σχέδια που διαχειρίζει το Δήμος, τον ίδιο των δημοτών, τον ίδιο των κατοίκων, οι οποίοι θεωρούνται και αντιμετωπίζονται μόνο σε μία πελατεία ψήφων. Να πω, για να μην τρώμε και πάρα πολύ χρόνο, ότι απέναντι σε όλη αυτή την κατάσταση υπάρχει βέβαια από τις υπόλοιπες παρατάξεις και ψηφοδέλτια τα οποία κατεβαίνουν στις δημοτικές εκλογές μια ορισμένη κριτική ή μια ορισμένη γκρίνια ή ένα ορισμένο αντί. Κατά τη γνώμη μας όμως, και πιστεύουμε πραγματικά ότι σε αυτό το σημείο διαφέρουμε σημαντικά από αυτές τις παρατάξεις, δεν υπάρχει μία διέξοδος λόγω της πολιτικής η οποία έχουν. Και θα αναφερθώ πάρα πολύ συνοπτικά. Η παράταξη που υποστηρίζεται από το ΣΥΡΙΖΑ, το γαλάτσι από κοινού, προσπαθεί με ένα μαγικό τρόπο να ξεχαστεί τελείως ότι εκπροσωπεί μία δύναμη η οποία εφάρμοσε μνημόνια, η οποία έφερε έναν αντιδημοκρατικό νόμο, τον Κλισθένη, ο οποίος παγίωσε την πολιτική του νεοφιλελευθερισμού και των μνημονίων στην τοπική αυτοδιοίκηση, που σαν αποτέλεσμα και του Κλισθένη, οι Δήμοι στερήθηκαν τα μνημονιακά χρόνια το 60% των εσόδων τους για τις λειτουργικές δαπάνες. Αυτά όλα επιχειρείται με ένα μαγικό τρόπο να ξεχαστούν, να σβηστούν και να υπάρχει μία νεφελώδης, δίθεν προοδευτική ατζέντα, που με κάποιες λέξεις, ευαισθησία, συμπερίληψη, ισότητα κτλ., δεν λέει τίποτα για το πώς θα αναπτύξουμε έναν αγώνα στην πράξη απέναντι σε αυτή την κατάσταση. Υπάρχει η παρέμβαση της αδέσμευτης κίνησης που δεν κάνει τίποτε άλλο από το να μένει σε κάποια χιλιοϋπομένα και χιλιοακουσμένα λόγια, πολύ αφηρημένα, για πολυσυλλεκτικότητα, για νέα πρόσωπα, για αλλαγή. Τέλος, από το ψηφοδέλτιο της Λαϊκής Εισπύρωσης του χώρου του ΚΚΕ, παρότι παρατίθεται μια ολόκληρη σειρά σωστών ετοιμάτων, δυστυχώς η προσπάθεια παραμένει στα μισά, παραμένει δέσμια μιας προσέγγισης εκλογικιστικής, που λέει δηλαδή ότι ψηφίστε εμάς, ώστε εμείς να διεκδικήσουμε σαν δημοτική αρχή. Πιστεύουμε λοιπόν, σαν εργατική αντεπίθεση, ότι πραγματικά είμαστε ένα ψηφοδέλτιο διαφορετικό στο Δήμο Γαλατσίου, στην ουσία και όχι στην εικόνα, και σίγουρα το μοναδικό το οποίο εκπροσωπεί τους αγώνες και τη λογική του χώρου μιας αριστεράς, αγωνιστικής, αντικαπιταλιστικής και επαναστατικής. Ζητάμε την ψήφο στις εκλογές της 8ης Οκτωβρίου, της άλλης Κυριακής, ξεκαθαρίζοντας όμως ότι δεν πιστεύουμε σε καμία σωτηρία μέσα από την ψήφο.
ξεκαθαρίζοντας ότι είμαστε ενάντια σε μία λογική ανάθεσης. Δεν θέλουμε να ψηφιστούμε ως σωτήρες σε εισαγωγικά, που θέλουμε απλά να είμαστε κάπου μαζί με το λαό, σαν ένα στήριγμα στην αδυναμία του. Πιστεύουμε, και εδώ είναι η πραγματική και ουσιαστική μας συμβολή και διαφορά, ότι ο μόνος τρόπος για να αλλάξουν οι συσχετισμοί είναι οι ίδιοι οι εργαζόμενοι, τα λαϊκά στρώματα, τα πιο φτωχά στρώματα οι νέοι, να στηριχτούν στις δικές τους δυνάμεις και να βγουν αυτοί μπροστά σαν πρωταγωνιστές, χτίζοντας τη δική τους ενότητα και τους δικούς τους αγώνες. Ότι αυτό δεν πρέπει να είναι κάτι αφηρημένο, αλλά πρέπει να πάρει σάρκα και οστά μέσα από επιτροπές αγώνα και κινητοποίησης και δράσης μέσα στο Δήμο, στο κάτω-κάτω μέσα και από συνελεύσεις που θα παλέψουν για να έχουν έναν αποφασιστικό χαρακτήρα, δηλαδή να ελέγχουν οι ίδιες την πορεία των πραγμάτων στο Δήμο, τα έργα, την κατεύθυνσή τους, τη χρηματοδότησή τους, τη στήριξη των αγώνων, είτε των εργαζομένων στον ίδιο το Δήμο, είτε αυτούς που απευθύνονται σαν αιτήματα και σαν διεκδικήσεις ενάντια στην κεντρική κυβέρνηση. Πιστεύουμε λοιπόν ότι με μια τέτοια λογική, πραγματικά ριζοσπαστική, μπορούμε και πρέπει να συγκρουστούμε με το ασφικτικό θεσμικό πλαίσιο που έχει επιβάλει η κεντρική κυβέρνηση και όλες οι νεοφιλέθερες δυνάμεις στην τοπική αυτοδιοίκηση, να διεκδικήσουμε την αύξηση των κοινωνικών δαπανών, προσλήψη προσωπικού με σταθερές εργασιακές σχέσεις και καλύτερους μισθούς. Και από εκεί και πέρα, σε αυτή τη βάση, να ξεδιπλώσουμε ένα πραγματικό πρόγραμμα που, όπως πολύ σωστά είπε εισηγητικά και η συναγωνίστρια η Αναστασία, να φέρνει στο επίκεντρο τις πραγματικές κοινωνικές ανάγκες. Όχι εις μιας δίθεν ευημερίας που αφορά μία υποκουλτούρα, μία κάλπικη ψυχαγωγία, μία εμπορευματοποιημένη διασκέδαση για πολύ λίγους, αλλά που πραγματικά με προγράμματα πολιτιστικά, αθλητισμού, καλλιέργεια σας μίας άλλης λογικής που να φέρνει στην επιφάνεια τον άνθρωπο, τον εργαζόμενον άνθρωπο, τον νέο άνθρωπο και τις ανάγκες του. Τέλος, να βάλουμε μπροστά ένα πρόγραμμα το οποίο δεν θα σταματάει μόνο στα όρια του Δήμου και στην πόρτα του Δήμου, αλλά μέσα από το Δήμο και μέσα στο Δήμο θα συγκρούεται με τα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι. Με την ανάγκη της ανάπτυξης της πάλης για αυξήσεις στους μισθούς, οι οποίοι είναι καθυλωμένοι και ροκανίζονται καθημερινά με την ακρίβεια. Με την ανάγκη για να επιβάλλουμε πλαφόν και μείωση τιμών στα βασικά αγαθά, ένα πρόβλημα που τυρανάει κάθε λαϊκό νοικοκυριό. Με την ανάγκη να προβάλλουμε τη λύση για ένα πρόγραμμα να χτιστούν εργατικές και λαϊκές κατοικίες με χρηματοδότηση και από το Δήμο, αντί να πηγαίνουν, ας πούμε, σε έργα βιτρίνας, και στην ανάγκη συγκρουόμενη και με τις δεσμεύσεις και τους ασφικτικούς ελέγχους που θέλει να επιβάλλει η κεντρική κυβέρνηση και η νεοφιλέθερη διαχείριση σε όλα αυτά. Στο τέλος, για να επιβάλλουμε ότι εμείς οι ίδιοι, οι εργαζόμενοι, οι νέοι, τα λαϊκά στρώματα, θα επεμβαίνουμε για να ελέγχουμε και να καθορίζουμε την πορεία των πραγμάτων στο Δήμο μας. Με αυτή τη λογική, και κλείνουμε εδώ, ζητάμε την ψήφο στις εκλογές της 8ης Οκτωβρίου, θεωρώντας την παρέμβασή μας στο Δήμο όχι σαν θέμα ενός προσώπου που θα εμφανιστεί σε μία αφίσα ή μια εικόνα στα τοπικά ΜΜΕ, αλλά και σαν ένα μέρος της παρέμβασης συνολικά του εργατικού κινήματος και της προσπάθειάς του να αντιμετωπίσει την πραγματικά αφόρητη κατάσταση που όλο χειροτερεύει στη χώρα μας.